Κάνατε σήμερα μία παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΒ εδώ, στον τοπικό ΟΑΕΒ. Ακριβώς κάναμε μία παράσταση διαμαρτυρίας και μία κατάληψη για να τονίσουμε και να πούμε ότι είναι απαράδεκτη η μη καταβολή των επιδομάτων ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό ανέργων έκανε γιορτές χωρίς χρήματα. Εμείς ζητήσαμε να πληρωθούν αυτοί οι άνεργοι σήμερα. Πήραμε διαβεβαίωση από το διοικητή του ΟΑΕΔ, τόσο τον Περιφερειακό Διευθυντή Κρήτης, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον κύριο Πρωτοψάλτη, ότι οι αιτήσεις των εργαζομένων θα διεκπαιρεωθούν άμεσα και συγκεκριμένα μας είπε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 90% θα πληρωθεί μέχρι την Παρασκευή και την επόμενη εβδομάδα θα πληρωθούν όλοι εκείνοι που είχαν κάνει αίτηση τον Νοέμβριο. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την επιδότηση των ανέργων. Επίσης λέμε και τονίζουμε ότι είναι απαράδεκτο οι νέοι εργαζόμενοι που μπαίνουν για πρώτη φορά ανεργία να μην έχουν τις προϋποθέσεις όπως του παλιούς εργαζόμενους. Και συγκεκριμένα λέμε ότι ο εποχικός εργαζόμενος φέτος θέλει 50 ημέρες ασφάλιση συν τα περσινά 80, ενώ για το νέο εργαζόμενο θέλει 80 ημέρες εργασία φέτος και 90 περσινές. Με τέτοιες συνθήκες που ζήσαμε φέτος, δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να βάλουν τόσες ημέρες εργασίας 80. Απαιτούμε λοιπόν και για αυτούς τους εργαζόμενους το κριτήριο να είναι 50 έσπα, που το σώστε και αυτοί να επιδοτηθούν με επίδομα ανεργίας. Γιαννάκη, ο επισιτισμός έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία. Υπήρξαν συνάδελφοί σας, αντιλαμβανόμαστε, που θα πέρασαν τις γιορτές με άδειες τσέπες και με άδεια τσικάλια, πολύ πιθανό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαζομένων στον επισιτισμό. Είναι συνάδελφοι που καταθέσαν για ταμείο ανεργίας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα να μην έχουν πάρει την αποζημίωση της ανεργίας. Έχουμε φτάσει ήδη στις 70 μέρες, που στο παρελθόν χρειαζόταν 40, και είναι επίσης και συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται σε επαγγέλματα νυχτερινής διασκέδασης, όπως την Τζέι Σερβιτόρη, που είχαν σύμβαση ορισμένου χρόνου. Το σύστημα δεν τους αναγνωρίζει, με αποτέλεσμα να είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα χωρίς καμία αποζημίωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι δύο κατηγορίες συναδέλφων πέρασαν τις γιορτές χωρίς κανένα εισόδημα για τα νοικοκυριά τους. Και πώς στηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι και τι γίνεται από εδώ και πέρα? Διότι στο κομμάτι του επισιτισμού και της εστίασης γενικότερα δεν έχουμε κάποιο νέο. Οι ειδικοί λένε ότι από Μάρτι και βλέπουμε. Δυστυχώς η εστίαση είναι ο τελευταίος κλάδος ο οποίος θα ανοίξει. Προσανατολίζεται για 15 Μαρτίου, οπότε θα έχουμε κλείσει ένα χρόνο από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, με την εστίαση να είναι η πρώτη που έκλεισε το Μάρτιο 2020 και η τελευταία που θα ανοίξει το Μάρτιο 2021. Καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι βρίσκονται 8 μήνες χωρίς δουλειά, άλλοι με επιδόματα και άλλοι χωρίς. Είναι απορίας άξιων πώς καταφέρουν να τα βγάζουν πέρα οι συνάδελφοι σε μια από τις δυσκολότερες χρονιές του επισιτισμού τα τελευταία 20 χρόνια. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Θεωρείτε, κύριε Ριζγιαννάκη, ότι πόσο καιρό θα μας πάρει να επανακάμψει ο κλάδος και αν θα μπορούν οι συνάδελφοί σας να επαναπροσληφθούν? Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι όταν θα ανοίξει ο κλάδος δεν θα είναι όπως και πριν. Θα υπάρξει σίγουρα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο θα είναι μεταβατικό στάδιο, ο οποίος επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας θα πληγούν. Έτσι λοιπόν κάνουμε προτάσεις συγκεκριμένες να στηριχθεί απασχόληση μόλις ανοίξει ο κλάδος του επισιτισμού για ένα χρόνο τουλάχιστον, να εξασφαλιστούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας με επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών και άλλα πολλά μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει, για να μην έρθουμε σε ένα δεύτερο κύμα απολύσεων, σε ένα δεύτερο κύμα κρίσης που θα πλήξει τον κλάδο και θα είναι καταστροφικό. Κύριε Ζηγιαννάκη, ως σωματείο έχετε πάρει πρωτοβουλίες για την οικονομική στήριξη των ευάλωτων οικονομικά συναδέλφων σας για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για να τους μοιραστούν? Σε συνεργασία με το εργατικό κέντρο στις γιορτές μοιράσαμε τρόφιμα για συναδέλφους οι οποίοι είχαν εκφράσει την ανάγκη για είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης έχουμε μια συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, που καθοδηγούμε όλους τους συναδέλφους, τους οποίους αντιμετωπίζουν ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν, σε αυτές τις υπηρεσίες για να έχουν όσοι μπορούν περισσότερη στήριξη από το κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό ιατρείο, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου Ηρακλείου. Και είναι αυξημένος προφανώς και ο αριθμός των συναδέλφων που καταφεύγουν σε αυτές τις ζώνες? Δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός και ήρθαμε προς το χειμώνα, αυτό το προβλέπαμε από το καλοκαίρι.
ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας και δυστυχώς πάρα πολλοί συναδελφοί μας έχουν καταφύγει σε αυτές τις δομές. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι δομές, αλλά το δύσκολο είναι και αυτό που μας αγχώνει πάρα πολύ είναι όταν θα ανοίξει ο επισητισμός να κρατηθούν θέσεις εργασίας και να επανέλθουμε γρήγορα στην κανονικότητα. Έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων σας που να τους κυνηγούν οι τράπεζες ή άλλοι οφειλέτες, να τους κόβονται το ρεύμα για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή για καταγγελίες για το ρεύμα δεν έχουμε από συναδέλφους, αλλά σίγουρα. Αυτή την περίοδο όλοι οι συνάδελφοί μας έχουν παγώσει τις τραπεζικές οφειλές, έχουν παγώσει τα δανειά τους, που σημαίνει ότι σε λίγο χρονικό διάστημα που η εστίαση θα επαναλειτουργήσει, δεν θα υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, το πάγωμα των δανείων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το κράτος, και έτσι θα πρέπει να τις τακτοποιήσουν. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να παραμείνουν σε καθεστώς εργασίας, να μην χαθούν θέσεις εργασίας, για να μπορέσουν ό,τι χρέη συσσωρευτήκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μπορέσουν σιγά σιγά να τα τακτοποιήσουν.